Είναι το ένα το ποδηλατικό καρναβάλι Θεσσαλονίκης. Φέτος το θέμα μας είναι η πλαστική ρύπανση. Εγώ είμαι εκτός θέματος, αλλά το πρόταγμα ήταν να φορέσουμε ό,τι σακούλες έχουμε, όλος αυτός πανικός με τις σακούλες, και να αναδείξουμε την πλαστική ρύπανση που υπάρχει στον πλανήτη. Θα γίνει μια πορεία μέσα στους δρόμους της πόλης και θα καταλήξουμε στην πλατεία χρηματιστηρίου, όπου θα γίνει ένα γλέντι. Ένα το ποδηλατικό καρναβάλι λοιπόν, ένα τη χρονιά συνεχόμενη στην πόλη. Είμαστε μια ομάδα, έτσι, μια παρέα, το οποίο το διοργανώνουμε αυτό. Ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης και να παντρέψουμε την παράδοση του καρναβαλιού, η οποία συνεχίζει να μένεται στην Ελλάδα, αλλά η παράδοση του ποδήλατου εγκαταλείφθηκε με την απέλαση του αυτοκινήτου. Οπότε, παντρεύοντας αυτά τα δύο πράγματα, θέλουμε να βιώσουμε το ποδήλατο. Θα κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στη Θεσσαλονίκη, θα βγούμε λίγα και θα χορέψουμε λίγα και θα περάσουμε καλά. Ελπίζω να διασκεδάσουμε και τον κόσμο που θα μας δει. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε? Όχι. Προσωπικά νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά. Πώς σας φαίνεται, πώς είναι? Καταπληκτικό. Καταρχήν είναι η ιδέα πολύ ωραία. Είναι η πλαστικομάνια και όπως βλέπεις τα πάντα πάνω μου είναι πλαστικά. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε ποιο είναι? Το μήνυμα απλά είναι με τη μανία που έχουμε με το πλαστικό. Τα πάντα στη ζωή μας είναι πλαστικά. Από τα πρακτικά πράγματα μέχρι και τις σχέσεις ακόμη. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε? Ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ πλαστικό, υπερβολικά πολύ πλαστικό. Καλό θα ήταν να το κόψουμε, τουλάχιστον να στο φορέσουμε. Ένα το ποδηλατικό καραβάλι, παιδιά, είναι άλλη μια ψηφίδα μέσα στην πόλη μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή κίνηση που έχει μέσα του οικολογία όπως και να έχει, γιατί είναι ποδήλατο. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε ποιο είναι? Φέτος θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τα πλαστικά του πλανήτη. Σε μια γενικότητα το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι λιγάκι πιο οικολογικό, ακόμα και στους αυτοκινητιστές που καίνε βενζίνη και εμείς που καίμε λίπος, ας πούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια καλή, έτσι, ιδέα να συνδυάσει την αγάπη με το ποδήλατο, με τα καρναβάλια, λίγο να βγούμε στους δρόμους, να γλεντήσουμε. Πρακτικά είναι μια πολύ καλή ιδέα να περάσουμε και άλλα μηνύματα, να κάνουμε λίγο το ποδήλατο πιο ενεργό στην πόλη και από εκεί και πέρα να το διασκεδάσουμε και να δείξουμε ότι είναι και αυτός ένας τρόπος μετακίνησης που μπορεί να σταθεί στην πόλη μας. Μακάρι να γίνει πιο γνωστό το ποδήλατο σε όλο τον κόσμο. Εγώ κινούμαι μόνο με το ποδήλατο πια. Ελπίζω και εύχομαι αύριο μεθαύριο να είναι καλύτερα όλα για τους ποδηλάτες. Μιλάμε για τις σακούλες. Κάθε φορά έχουμε διαφορετικό θέμα και ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά σήμερα. Είναι πλέον θεσμός για την πόλη. Έχει γίνει θεσμός, ναι. Απλά δεν μαζεύεται ο κόσμος. Καλό εγώ πάλι όλους όσους έχουν ποδήλατο, είτε ντυμένοι είτε όχι, να έρχεστε, παιδιά. Έχουμε ανάγκη, η πόλη μας έχει ανάγκη από το ποδήλατο, από όλα γενικά. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από το ποδηλατικό καρναβάλι? Να μην χρησιμοποιούμε πλέον πλαστικές σακούλες. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε κυρίως είναι το ποδήλατο μέσα στην πόλη και το πόσο πρέπει να σέβονται οι οδηγοί, βασικά, που μας παίρνουν τους ποδηλατόδρομους και παρκάρουν παντού και δεν μπορούμε να περάσουμε και παίζουμε τη ζωή μας κοροναγράμματα. Αλλά και οι πεζοί ακόμα που περπατούν κρατώντας το κινητό τους και δεν βλέπουν πουθενά μέσα στο ποδηλατόδρομο. Ένα λοιπόν είναι το θέμα η προώθηση του ποδηλάτου. Για μένα το ποδήλατο είναι μέσο μεταφοράς, με αυτό πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα. Δεν έχω αυτοκίνητο, όλα έχουν τελειώσει. Ακόμα και εκτός νομού βγαίνω με το ποδήλατο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο τίτλος, πλαστικομάνια. Είναι πολύ ωραία. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε εδώ με τον φίλο μου. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε? Η πρώτη φορά. Φυσικά. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά για όλα. Και είναι ο καλύτερος και ο πιο δημιουργικός τρόπος για όλη αυτή την εκδήλωση. Και πάντα λέμε ναι στο ποδήλατο, στην πιο οικολογική λύση. Το ποδηλατικό καρναβάλι για ένα τη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Προωθούμε το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς που είναι το ποδήλατο. Και προσπαθούμε να διεκδικήσουμε και εμείς το χώρο μας και μέσα από το καρναβάλι και στις καθημερινές μας μετακινήσεις σαν όχημα οικολογικό, σαν όχημα διασκέδασης, όχημα γυμναστικής, που είναι το νούμερο ένα όσον αφορά όχημα στην πόλη.